Κύριε Καμένε, και για το ασφαλιστικό ρωτά πολλοί κόσμος και για το ύψος των μισθών, αν τελικά θα συνεχίσουμε στα 3-4 εκατοστάρια και πώς τελικά θα αλλάξει όλο αυτό το μείγμα. Δηλαδή, ναι, μεν μείωση ανεργίας, αλλά με ποιο μισθό. Δεν μπορεί ο άλλος να ζήσει με 4 εκατοστάρικα. Δεν μπορεί γίνεται. Να ζήσει ούτε με 700 ευρώ δεν μπορεί να αφού ζήσει. Δεν ζήσαμε με τον κατώτατο μισθό. Με τις υποχρεώσεις που υπάρχουν. Ήταν σωστή η αύξηση του κατώτατου μισθού. Απλώς δεν έπρεπε να επιβληθεί. Έπρεπε να λειτουργήσει λίγο και με κανόνες οικονομίας. Ναι. Με μια υγιέστερη πολιτική. Όχι να επιβάλλει σε έναν επιχειρηματία να τον επιβαρύνεις 1500 ευρώ το χρόνο αναεργαζόμενο, χωρίς να αυξάνεται η πίτα. Δηλαδή να πουλάει πιο πολλά ψωμιά, ναι, πιο πολλά κινητά, πιο πολλά ποτήρια, να πουλάει πιο πολλές υπηρεσίες, έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερους τζίρους, κέρδη, για να μπορεί να σηκώσει λογιστικά και την αύξηση αυτή την οποία την επέβαλε το κράτος. Για μένα το πρόβλημα είναι οι επενδύσεις. Χρειάζεται ένα πλαίσιο, το οποίο και συνταγματικά πρέπει να δούμε, και το σταθερό φορολογικό πλαίσιο. Και η σταθερότητα, η επιτάχυση της δικαιοσύνης. Όλα αυτά που δεν τα είπαμε πριν για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι, ναι, κομμάτια τα οποία συζητάμε, είναι εξαιρετικά σημαντικά. Ο εξυγχρονισμός του κράτους, της δημόσιας διοίκησης, αλλά και το τι θα γίνει με τα δικαστήρια, πόσο γρήγορα θα επιλύονται οι διαφορές, ποιος μπορεί να προσφεύγει, για ποιο ζήτημα, σε ποιο δικαστήριο, έτσι ώστε να μην χρονίζουν οι διαφορές 10 χρόνια για να βγει μια απόφαση, ναι, και ο κάθε επενδυτής και οποιοδήποτε να ξέρει τους κανόνες παιχνιδιού στην πατρίδα μας, δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί η οικονομία και δεν θα μπορέσουν και οι τράπεζες να δώσουν δάνεια σε υγιείς επιχειρήσεις. Διότι και να λύσουμε το θέμα των κόκκινων δανείων, ποιος θα πάρει το δάνειο. Όταν όλοι χρωστάνε, όταν όλοι είναι κόκκινοι στον τηρεσία, όταν έχουμε 4 εκατομμύρια που χρωστάνε, 4.200.000 αφημοί που χρωστάνε στην αφορία, 1.300.000 κατασχέσεις, κατασχεμένους λογαριασμούς, είπα τώρα να αυξήσουν τα 1.250 στα 4.500 και πάλι αυτά είναι όλοι εχμαλωσίες. Το κατανοούμε ότι χρωστάει ο κόσμος, αλλά δεν είναι κοινωνικό μέτρο να του παίρνεις 1.200 ευρώ το μήνα και πάνω, να το κατάσχεις και επιδόματα. Είδαμε και τα εφάπαξ, είδαμε, ναι, και πολλά λάθη που έχει το σύστημα, γιατί είναι πρωτόγνωρα αυτά και στην Ευρώπη. Αυτά δεν έχουν γίνει πουθενά. Καταλαβαίνω την πίεση να μαζευτούν έσοδα, αλλά δεν γίνεται έτσι. Τα έσοδα μαζεύονται από την ανάπτυξη όταν μεγαλώνει πίτα. Δεν μπορεί να έχεις αρχαιολόγους, περιβαντολόγους, τον κάθε σφραγιδοκράτορα σε αυτή τη χώρα τη βασανισμένη, χωρίς χτηματολόγιο. Χωρίς να ξέρεις τι γίνεται, χωρίς δικαστήρια που πηγαίνεις μέσα με χίλιους άλλους να εκδικάσεις μια μεγάλη απόφαση, μια αντιδικία, αν θέλετε, επιχειρηματική ή επενδυτική, να μην τελειώνει ποτέ, να μην έχεις ψηφιοποιήσει τα δικαστήριά σου. Πρέπει να κλείσω, κύριε Καμένη. Για να βγαίνει μια απόφαση, να περιμένεις 6 μήνες να την καθαρογράψει ο γραμματέας, αυτή η χώρα δεν θα πάει παρακάτω. Και το ελληνικό, που είναι μια επένδυση σημαία για την Ελλάδα, για όλα τα κόμματα, για όλους τους Έλληνες, έπρεπε να έχει προχωρήσει καιρό πριν. Πρέπει να τελειώνει. Γιατί αυτή θα φέρει κι άλλες. Είναι μαγνήτης.